η καταστροφή της χώρας δεν θα γίνει από αυτούς, ας πούμε, που κάνουν το κακό και το παράλληλο. Θα γίνει από αυτούς που δεν θα πιστεύουν στο κακό και το παράλληλο. Δηλαδή σήμερα πραγματικά θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να αντισταθούν. Με οποιοδήποτε. Δεν λέω να ξεσηκωθούν και να καταστρέψουν την χώρα. Λέω όμως ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα ότι δεν πάει άλλο. Όποιος είναι ευχαριστημένος με την κατάσταση σήμερα, θα πρέπει να ψηφίσει τα υπάρχοντα κόμματα και αυτά που ψήφισαν. Σε αυτόν τον κόσμο, πραγματικά, όποιος είναι ευχαριστημένος με την κατάσταση, δεν έχουν πολλά πράγματα. Έτσι. Πραγματικά, δηλαδή, τι να πει. Του αρέσει η κατάσταση, ψηφίζει αυτά που ψήφισαν. Όποιος δεν είναι ευχαριστημένος, θα πρέπει να σκεφτεί μετά τι θέλει. Θέλει απλώς, ας πούμε, να αλλάξει το χ βουλευτή με τον ψ, ο οποίος λίγο πολύ θα κάνει τα ίδια και το ξέρουμε. Ποια χαρακτηριστικά ζητάει από έναν άλλο. Όχι, δεν τα έχω εγώ. Αλλά έτσι θα πρέπει να σκεφτεί. Τι χαρακτηριστικά θέλω εγώ από έναν άλλο. Τι ζητάω. Εγώ, ας πούμε, για μένα τώρα και να έρθω σε μένα τώρα και μετά θα πω για τα άλλα ακόμα. Εγώ αυτό που λέω ότι θα είμαι στην πολιτική αυτός που ήμουν μέχρι τώρα. Στην επαγγελματική μου και προσωπική μου ζωή. Έτσι. Τι θα κάνω. Πώς βλέπω, ας πούμε, το ζήτημα, να πω έτσι ένα παράδειγμα των μουσουλμάνων. Τι να πω, να πω και να λέω θεωρίες περί ισονομίας της πολιτείας. Εμένα, ας πούμε, η πλειοψηφία των παραγωγών που έρχεται σε μένα είναι μουσουλμάνοι, η πλειοψηφία των εργαζόμενων σε μένα είναι μουσουλμάνοι. Δεν χρειάζεται να το πω. Δηλαδή, έτσι, ο κόσμος έχει μια εικόνα για το τι, για αυτά τα ζητήματα, πώς τα βλέπει. Εσείς θα κρίνετε, ο κόσμος πρέπει να κρίνει τι θέλει. Λέω, σε αυτούς που είναι με την κατάσταση που υπάρχει που είναι ευχαριστημένοι, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Για αυτούς που δεν λέω ότι θα είμαι αυτός που με ξέρουν, δηλαδή πώς λειτουργούσε. Εντάξει, αναγκαστικά θα πρέπει να αυτολογήσω, δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά ποτέ το όνομα. Έχουν μια επιχείρηση έτσι που είναι παλιά και λίγο που δεν ξέρω όλοι. Το όνομά της δεν είναι πλάκι ποτέ σε σκάνδαλα, σε κομματικά ουσφέτια, ότι θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο. Οι αγρότες μπορεί να λένε για μένα ότι είμαι πολύ στις διαπραγματεύσεις, πολύ δύσκολος, αλλά όλοι αυτό που λένε ότι άμα πει κάτι, αυτό θα γίνει. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να πηγαίνω να χτυπώ πλάτες, καλό, σαν έτσι, σαν αλλιώς, και μετά, α, όχι, δεν είχα πει αυτό, είχα πει. Άμα, δηλαδή έτσι θέλω να λειτουργήσουμε.